την χρεοκοπία της ανακοίνωσε επισήμως εναντί των πιστωτών της η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ουκρανίας. Στο μήνυμά της, στο λογαριασμό της στο Telegram, τονίζει ότι αποτάνθηκε στην Ουκρανική κυβέρνηση προκειμένου να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της εναντί των δανειστών της, ωστόσο το Υπουργικό Συμβούλιο απάντησε αρνητικά. Η εταιρεία διατείνεται ότι πλέον δεν διαθέτει καμία πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και πως το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη ώστε να βρεθούν πόροι αλλά και εισαγωγής που θα εξασφαλίσουν ενεργειακές πηγές στην Ουκρανία για την επόμενη χρονιά. Με την επιστολή της, η Ναυτογκάζ ζητούσε από την Ουκρανική κυβέρνηση κάλυψη ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις επερχόμενες ανάγκες. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να στραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ζητώντας περί τα 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου υπό τη μορφή δανεισμού με εξόφληση στα επόμενα 2 χρόνια προκειμένου να μην αντιμετωπίσει ενεργειακή ένδυα κατά τη χειμερινή περίοδο.